Πάμε στη Λιβαδιά. Εκεί μας περιμένει ο κύριος Αρκουμάνης, υποψήφιος βουλευτής με το ΚΚΕ στη Βιωτία. Καλησπέρα σας, γιατρέ. Δεν ξέρω αν μας ακούει. Μας ακούει ο κύριος Αρκουμάνης. Μάλλον όχι. Έχουμε ένα πρόβλημα με τον ήχο στην Βιωτία. Δεν ξέρω αν μας ακούει. Σας ακούω, σας ακούω. Ωραία, σας ακούω. Ωραία. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα, γιατρέ. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, ένα σχόλιο σας για το 8,9% του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας στο νομό της Βιωτίας και γύρω στο 7% στην επικράτεια, κοντά στο 8% και στην επικράτεια. Ανεβάζετε δυνάμεις, μεγαλύτερο το αποτύπωμά σας στην Νέα Βουλή. Ναι, είναι σωστό αυτό. Είναι ένα πρώτο βήμα, θετικό πρώτο βήμα για μας. Θα έλεγα ότι βάλαμε κάποιους στόχους και αν δείτε τελικά τα ποσοστά που πήραμε και στο νομό, ουσιαστικά τους στόχους που είχαμε πάρει να φτάσουμε για παράδειγμα το κόμμα ώστε να πάρουμε την τρίτη θέση, πραγματοποιήθηκε. Το θέμα είναι ότι ανέβηκε παραπάνω το ΠΑΣΟΚ. Ναι. Λοιπόν, και είναι ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά και από ό,τι βλέπω του Κομμουνιστικού Κόμματος γενικότερα. Θα σας διακόψουμε γιατί κάνει δηλώσεις ο Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης και ναι, θα επιστρέψουμε, κύριε Αρκουμάνη. Ναι. Να ολοκληρώσουμε το διάλογό μας με τον κύριο Αρκουμάνη από το στούντιο της Λιβαδιάς, γιατί έχουμε νέους προσκεκλημένους στο στούντιο της Λαμίας, αλλά και την Όλγα Λαθύρη που αναμένει εδώ με πολύ πολύ σημαντικές δηλώσεις και βουλευτή στην Ευρυτανία. Λοιπόν, κύριε Αρκουμάνη, και ένα γενικό σχόλιο πέρα από το πώς πήγε το ΚΚΕ για το τι έγινε στις σημερινές εκλογές και για τη μεγάλη διαφορά της Νέας Δημοκρατίας από το ΣΥΡΙΖΑ, θα ήθελα από εσάς. Κοιτάξτε τώρα, εντάξει, η Νέα Δημοκρατία είναι γνωστό ότι είχε ένα μεγάλο ποσοστό και φαινόταν και στις συζητήσεις που είχαμε κάνει κτλ. Κάποιοι νομίζαν ότι είναι πλασματικές οι δημοσκοπίες κτλ. Αποδείχθηκαν ότι μάλλον ήταν το αντίθετο. Τώρα, εν πάση περιπτώσει, εμάς δεν μας αφορά τώρα η διαμάχη που έχουν τα δύο μεγάλα κόμματα. Άλλωστε είναι δικό τους πρόβλημα. Εμάς και αύριο και στις επόμενες εκλογές οι στόχοι μας θα είναι ίδιοι. Θα είμαστε δίπλα στον κόσμο, στο λαό. Θα παλέψουμε μαζί όπως το κάνουμε τόσα χρόνια. Δηλαδή δεν θα αλλάξει κάτι στην πολιτική μας παρέμβαση. Θα είμαστε πάντα δίπλα εκεί πέρα που μας χρειάζεται. Είτε αυτό θα λέγω πληστηριασμοί, γιατί αυτά τα προβλήματα θα παραμείνουν. Θα υπάρχουν, από ό,τι είδα το Πρωθυπουργός, είπε για συνέπεια και θα πάνε μεταρρυθμίσεις ταχύτατα. Ήδη έχουν συμφωνηθεί από τα τρία μεγάλα κόμματα, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, πολλά προαπαιτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα έχουν ψηφίσει την Ευρωβουλή, ας πούμε, και θα έρθουν τον επόμενο διάστημα. Απλώς αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία θα πάει πιο ταχύτερα. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει για τον κόσμο, τον απλό. Περισσότερα κουπόνια, περισσότερη φτώχεια, περισσότερη ταλαιπωρία. Να τα έχουμε υπόψη αυτά, έτσι. Δηλαδή, αν αφήσετε... Επικρότησε, κύριε Αρκουμάνη. Αυτό φαίνεται πως θέλει οι πολίτες. Αυτό, το επικρότησε. Επικρότησε αυτή την πολιτική, δίνοντας όχι απλά μια μεγαλειώδη νίκη στη Νέα Δημοκρατία και στον Κυριάκο Μητσοτάκη, και μάλιστα μια διαφορά ασφαλείας. Και στη Βιωτία, στο 68%, βλέπουμε τώρα 37 με... Ναι, όταν ξέρετε ότι τα ηλικιωμένα άτομα πήγαν, ψηφίσανε, αλλά η νεολαία είναι στα νησιά αυτή τη στιγμή, έτσι, είναι μια πολιτική επιλογή πραγματικά της κυβέρνησης να ένα τμήμα του ελληνικού λαού να είναι εκτός του εκλογικού χάρτη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μην πιστεύετε ότι όλα είναι, ξέρετε, από αγαθές προθέσεις. Εγώ έχω πάψει πλέον πολλά χρόνια τώρα να το βλέπω αυτό, έτσι. Άρα, κοιτάξτε τώρα, ας πούμε, 400-500.000 στα νησιά. Οι γέροντες με τα επιδόματα και τα λοιπά, τη σταθερότητα, σε εισαγωγικά τη σταθερότητα, τα επιδόματα, κάποια άλλα κουπόνια και τα λοιπά, τα θέλουν. Αυτό επικρότησε ο κόσμος. Αλλά πραγματικά τα μηνύματα θα έπρεπε να δοθούν διαφορετικά κατά την άποψή μας. Εντάξει, ο λαός θα τα αναλύσουμε, διεξοδικά τα μηνύματα των εκλογών. Θα τα λέμε συνεχώς και τις επόμενες ημέρες, κύριε Αρκουμάνη. Σας ευχαριστούμε πολύ για απόψε, για το πρώτο σχόλιο. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Λοιπόν.